Γεια σας, η αγωνιστική του Γκαζέτα είναι πάλι εδώ. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Σήμερα μαζί με τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη θα αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες κατηγορίες μας. Πριν περάσουμε στην ενδεκάδα της αγωνιστικής, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Καλή χρονιά, Κωνσταντίνε. Καλή χρονιά. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Καθιερωμένο σύστημα 4-4-2. Δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας και ξεκινάμε με τον τερματοφύλακα τον Κλέιμαν από τον Βόλο, κυρίως για την απόκρουση που βγάζει στο πλασέ του Κυβρακίδη. Είναι μια απόκρουση που μπορεί να θεωρηθεί και ως μια από τις καλύτερες σεζόν. Ναι, έχει κρατήσει το 0 για την ομάδα του. Πολύ καλή νίκη, πολύ σημαντική και για τον Βόλο. Έχει κάνει την εξαιρετική επέμβαση. Αν με ρωτάς, θα σου έλεγα και τον Σωκράτη Διούδη, γιατί σε ένα πολύ κακό απόγευμα για τον Παναθηναϊκό έχει βγάλει 4-5 φάσεις, οι οποίες ήταν σχεδόν σίγουρο γκολ, οπότε ίσως να τον βάζα και εκείνον. Τετράδα της άμυνας, Βιερίνια δεξιά, αριστερά ο Φιλίπτης Λάρισας και κέντρο άμυνας, ο Λιάβας και ο Σένκενφελτ. Νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε και στον Λιάβα περισσότερο. Έχει πετύχει νικητήριο γκολ για την νίκη του Πανετολικού, η οποία ήρθε και με ανατροπή. Στις στιγμές που η άμυνα του Όφη τα έχει κάνει λίγο μαντάρα, αλλά αυτό σαν στόπερ ήταν εκεί που έπρεπε για να πετύχει ένα πολύ σημαντικό γκολ. Τετράδα στα χαφ, δεξιά ο Μανθάτης του Πανετολικού, αριστερά ο Περέα από τον Βόλο. Στο κέντρο της μεσαίας γραμμής ο Εμβιλά και βάζουμε αναγκαστικά λίγο δεκαράκι τον Ραμπούλη γιατί έχουμε πάρα πολλούς επιθετικούς στη συγκεκριμένη αγωνιστική. Ναι, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον Ραμπούλη απ' έξω και εφόσον δεν χωράει, καλά είναι εκεί που μπαίνει. Έχει βάλει τα δύο γκολ για την ομάδα του, πολύ σημαντική συμβολή. Έχει βάλει φυσικά το τρομερό ψαλιδάκι, το ανάποδο, το οποίο το έχει πετύχει και γεμάτα. Ο Μανθάτης από εκεί και πέρα ακόμη ένα εντυπωσιακό γκολ γιατί στην σέντρα σουτ που έχει κάνει για τον Πανετολικό. Παρεμπιπτόντως μπορούν να μπουν οι φίλοι να ψηφίσουν το δικό τους αγαπημένο γκολ στο site Super League ως Nivea Men Best Goal και του Μανθάτη όντως είναι εντυπωσιακό και του Αραμπούλη είναι εκπληκτικό. Και έχουμε Περέα με γκολ και Εμβιλά φυσικά που νομίζω ότι συχνά πυκνά εμφανίζεται στην κορυφαία εντεκάδα. Στην επίθεση υπάρχει ο Έλ Αραμπί βεβαίως και ο Ιωαννίδης του Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι οι δύο επιθετικοί που αφήνουν τον Αραμπούλη λίγο πιο πίσω στα χαφ, αλλά δεν γινόταν να βγει κανένας από τους δύο, νομίζω, Κωνσταντίνε. Ακριβώς. Ελ Αραμπί, ελάχιστες φορές να μην έχει συμπεριληφθεί στους καλύτερους 11 και με τα δύο γκολ που έχει βάλει απέναντι στην ΑΕΚ ήταν ακόμη μια εκπληκτική εμφάνιση. Ο Ιωαννίδης έχει κερδίσει πέναλτι, έχει βάλει και γκολ απέναντι στον Πας Γιάννινα σε μια τεράστια νίκη για τον Απόλλωνα Σμύρνης που ήρθε και αυτή. Ενώ μπορεί να μην το περιμένει κανείς, τουλάχιστον μέχρι το 40 από το μάτς ήταν μονόπλευρο για τους γηπεδούχους. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Κωνσταντίνο τρεις στιγμές από την 14η αγωνιστική της Super League. Διαλέγει ο Κωνσταντίνος την καλύτερη. Και ξεκινάμε, Κωνσταντίνε, από το εκπληκτικό γκολ του Δημήτρη Πινακά. Νομίζω έκανε τα πάντα για να πετύχει ένα από τα καλύτερα γκολ, όχι μόνο της αγωνιστικής, αλλά και της σεζόν. Ναι, εξαιρετικό γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Είχε περάσει τον Βαρέλα, τον Ίγκασον, τσιμπάει την μπάλα όσο πρέπει πάνω από τον τερματοφύλακα. Ακόμα ένα πολύ καλό γκολ και παραλίγο να δώσει όλους τους βαθμούς στη Λάρισα και όχι μόνο έναν που πήρε τελικά η ομάδα του. Δεύτερη στιγμή από τις σπάνιες στιγμές που ζούμε στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Αραμπούλη εκτελεί το πέναλτι, αλλά Ζορζίνιο κόντρα στον Άρη. Ωστόσο, ο κύριος Κουλάς δίνει έμεσο και κίτρινη κάρτα στον Αραμπούλη, ακυρώνει ουσιαστικά τον γκολ. Ευτυχώς υπήρχε το VAR, ενημέρωσε τον διαιτητή ότι δεν έκανε καμία προσποίηση ο Αραμπούλη και μέτρησε κανονικά τον γκολ της Λαμίας κόντρα στον Άρη. Μάλλον ο ρέφερι δεν βλέπει πολύ Premier League, γιατί το κάνει και ο Ζορζίνιο όπως είπες, το κάνει και ο Μπρούνο Φερνάντες κάποιες στιγμές αυτό το πηδηματάκι. Δεν είναι προσποίηση, είναι ένας ιδιαίτερος έτσι τρόπος εκτέλεσης, αφού πιστώθηκε τον γκολ, όλα καλά. Και τρίτη, πάμε στον ωραίο τρελό της Super League, Amr Ouarda, τελευταίο μάτς με τον Βόλο γιατί θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Είναι μια εκπληκτική φωτογραφία, τον έχουν περικυκλώσει 4-5 ball boys του Βόλου. Δεν ξέρω αν του ζητάνε τη φανέλα ή οτιδήποτε, πάντως, ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ο Ouarda είναι από τους ωραίους τρελούς της Super League και σίγουρα απολαμβάνει τη στιγμή. Ναι, στα καλά του είναι από τα καλύτερα παιδιά από ό,τι φαίνεται και είχε και συνεισφορά στην νίκη της ομάδας του απέναντι στον Ατρόμητο. Προφανώς είναι και αγαπητό παιδί, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για άλλες περιπτώσεις.
Ωστόσο, ναι, μάλλον σαν άνθρωπος πρέπει να είναι από τους πλέον ευχάριστους και συνέβη αυτό. Και πού καταλήγεις ως στιγμή της αγωνιστικής? Νομίζω θα πάμε στον πινακά. Είναι εξαιρετικό τον γκολ που έχει πετύχει. Δείχνει και την ποιότητά του και την σβελτάδα του και ο τρόπος που τρίπλαρε τους δύο αμυντικούς πρωτού πλασάρι. Δεν γίνεται να το πάρει κάποιος άλλος αυτό το τίτλο, οπότε πάμε εκεί. Δικαίως, νομίζω, στιγμή της 14ης αγωνιστικής της Super League, τον γκολ του Δημήτρη Πινακά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τρίτη και τελευταία κατηγορία της αγωνιστικής, ο MVP. Υπήρχαν αρκετοί υποψήφοι και ο Αραμπούλη από την Λαμία που έδωσε την πρώτη νίκη στην ομάδα του στο πρωτάθλημα και ο Ιωαννίδης, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα μέσα στα Γιάννενα για να φύγει με το διπλό Απόλλων Σμύρνης κόντρα στον ΠΑΣ. Αλλά νομίζω ότι ο Γιουσέφ Ελαραμπή με τα δύο γκολ κόντρα στην ΑΕΚ είναι ο πολυτιμότερος της 14ης αγωνιστικής, Κωνσταντίνε. Είναι και τα δύο γκολ σεντερφορίσια αυτό που λέμε. Είναι και η κεφαλιά που έχει τον αμυντικό στην πλάτη, την παίρνει όπως και τη στέλνει εκεί που πρέπει, άσχετα αν ο Τσιντώτας δεν ήταν στη θέση που έπρεπε. Και το δεύτερο γκολ είναι εξαιρετικό. Το δυνατό σουτ να στείλει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να τη σταματήσει κάποιος και με δύναμη και με στόχο. Αλλά γενικά ναι, 13 γκολ στο πρωτάθλημα. Λαραμπή είναι από τους καλύτερους striker που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Super League. Δίνει και τη νίκη φυσικά στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αυξάνει τη διαφορά και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ και από την Ένωση αλλά και από τον Παναθηναϊκό. Οπότε δικαίως MVP της 14ης αγωνιστικής, ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.